Ο γνωστό απόστρατο Τούρκο Ναύαρχο Γκιουρντενή μα αποκάλυψε ότι η χώρα του κινείται κανονικά με τη σύσταση ειδική δυνάμεω για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα, η οποία διχοτομεί το Αιγαίο, αγνοώντα τα νησιά μα. Εν μέσω φιλικών ανακοινώσεων του Τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλεία, ο Τούρκο Ναύαρχο εν αποστρατεία μα προσγειώνει στην πραγματικότητα που αφορά τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Το όπλο τη Τουρκία που θα έχει τον τελευταίο λόγο στο χειρότερο σενάριο στη γαλάζια πατρίδα είναι το νέο υποβρύχιό μα και η νέα τορπίλη. Είναι ζωτική σημασία να δοθεί προτεραιότητα στα σχέδια τη εθνική τορπίλη Άκια και του υποβρυχίου κλάσης Μίλντεν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και οι πιο προηγμένε ναυτικέ δυνάμει είναι ανίκανε κάτω από το νερό. Επίση, έχουμε και τα νέα μη επανδρομένα σκάφη μα Μάρλιν που διαθέτουν έναν αποτρεπτικό πυράβλο με ευελινικέ 40 χιλιόμετρα, τα οποία θα χτυπήσουν αόρατα πολλέ περιοχέ με πολλά νησιά όπω το Αιγαίο, ανέφερε ο ίδιο. Όσο για το τουρκικό μη επανδρομένο σκάφο USV Marlin, αυτό έκανε δοκιμαστική εκτόξευση στερεού προωθητικού πυράβλου Goose τύπου Cruise πριν μερικέ μέρε και το όλο εγχείρημα είναι στο τελικό στάδιο. Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική πτήση στον Διεθνή Εναέριο Χώρο της Μεσογείου στα νότια της Κύπρου με τη συμμετοχή πολεμικών και υποστηρικτικών αεροσκαφών μας τα οποία απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις της διοίκηση της πολεμικής μας αεροπορίας αναφέρει το τουρκικό γενικό επιτελείο. Δεν αλλάζει τακτική η άγκυρα αφού τα επιθετικού τύπου οπλικά τη συστήματα προχωρούν κανονικά με στόχο τον υποβρύχιο πόλεμο στο Αιγαίο, στον οποίο οι Τούρκοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι σε μερικά χρόνια. Δεν ομιλούμε για εξελίξει που αφορούν το σήμερα ή το αύριο, αλλά για μετά από πέντε χρόνια, όταν θα είναι σε κανονική παραγωγή, ειδικά αυτά τα δύο οπλικά συστήματα από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Η χώρα μα, μετά τι κοινοβουλευτικέ εκλογέ, θα αποφασίσει για το σύνολο των υπολείπων εξοπλιστικών προγραμμάτων, μέσα στα οποία είναι και οι κορβέτε. Εκτιμάται ότι οφείλουμε να ενισχύσουμε και τα υποβρυχία μας με μια αγορά που θα καλύπτει τις ανάγκες μας εν ώψη των εξορίξεων νοτίως της Κρήτης, οι οποίες θα πληρώσουν τα 15 δις και όσα χρειαστούν για να έχουμε ισχυρές ανοπλές δυνάμεις τα επόμενα 30 χρόνια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσογείο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.